Η παρέα μας παραμένει μεγάλη. Έχουμε δίπλα μας και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανατολικής Αττικής. Και μέσω Skype εδώ τώρα έχουμε τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, στέλεχος του ΠΑΣΟ. Καλημέρα και στους δύο σας, ευχαριστούμε που είστε. Καλή σας μέρα και από εμάς. Κύριε Φαραντούρη, είστε πολύ χαμογελαστός. Ελπίζω να ευθυνόμαστε για το χαμογελό σας και να το διατηρήσετε και μέχρι τέλους της συζητήσεως. Δεν ευθύνεστε, το πιστώνεστε και χαίρομαι ότι ξεκινάμε έτσι τη σεζόν με όμορφες τηλεοπτικές συνάξεις. Να είστε καλά, καλή αρχή. Και μουσικάρες. Που ξέρω ότι σας αρέσουν. Φυσικά. Πολύ η μουσική. Εννοείται. Παρακολουθούσα την εισαγωγή σας, ξεσηκωτική. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωραία, εγώ τον περίμενα τον κύριο Φαραντούρη τον περίμενα λίγο πιο σοβαρό, διότι στο soundcheck του λέγανε ότι έχει βγει πολύ δεξιά στο πλάνο. Και να παξιγιόταν. Χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Άλλωστε με πετυχαίνετε ακόμα σε ολιγοήμερη απουσία από τα καθήκοντά μου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, ολοκληρώνοντας την περίοδο του τρίγου, για να σας είμαι ειλικρινής, και σε δύο μέρες επιστρέφω στα καθήκοντά μου. Μάλιστα. Δείξαμε και την πατρίδα λοιπόν. Σας. Δείξαμε εικόνες από την πατρίδα σας νωρίτερα. Είμαι στην Κεφαλονιά, πράγματι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς καμία διάθεση να χαλάσουμε αυτό το ωραίο, το εύθυμο κλίμα, θα πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για τα τρέχοντα. Κύριε Πέτσα, εχθές έγινε στην Πεντέλη η ευρεία κυβερνητική σύσκεψη με τη συμμετοχή και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίδικο ήταν το σχέδιο για την επόμενη ημέρα, για την αποκατάσταση των πληγησών περιοχών. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχει η σκληρότατη κριτική από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, η οποία διανθίζεται και από τα υπόλοιπα ζητούμενα. Η κριτική φτάνει στο μέγεθος που συμπυκνώνεται στη φράση που είπε και ο κύριος Παπάς εχθές σε μια ανάρτησή του, ότι το Μαξίμου είναι ένα μπιτσόμπαρο που πετάει χαρταετό για τις πυρκαγιές. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν μπορώ να ενώσω και εγώ τη φωνή μου έτσι με τον εύθυμο τόνο που ξεκίνησε και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Χατημάνης, γιατί είμαι σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές και πραγματικά η οικολογική καταστροφή που έχει γίνει στη Βορειοανατολική Αττική από το 2009 μέχρι το 2024 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άκουγα και πριν τη συζήτηση που είχατε, ήμουνα και χθες στη σύσκεψη στην Πεντέλη. Αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να ανασχεδιάσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτές τις πυρκαγιές στα περιαστικά δάση, και η Ανατολική, η Βορειοανατολική Αττική είναι μια τέτοια περιοχή. Αυτό είναι το ένα και βασικό ζητούμενο που μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Και εφόσον πάτε στα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εχθές. Πάω πρώτα στην κριτική, κύριε Πέτσα. Κάτι δεν πήγε καλά από κριτική, αυτό το είδος στην κριτική που άκουσα πριν που είπατε, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω. Κατεβάζει το επίπεδο όλης της πολιτικής συζήτησης. Είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας ενδεχομένως ο κύριος Παπάς, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και για πολλές άλλες αναρτήσεις και συζητήσεις του. Νομίζω κατεβάζει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν αρμόζει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τοποθετηθεί. Εγώ θεωρώ απαράδεκτη αυτή τη συμπεριφορά. Η κριτική όμως είναι καλοδεχούμενη όταν μας βοηθάει να βελτιώσουμε πράγματα. Δύο πράγματα από την κριτική που εγώ έχω εντοπίσει που εστιάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικά η αντιπολίτευση είναι: πρώτον, για τα επτάμενα μέσα, και το δεύτερο για το προσωπικό. Νομίζω και τα δύο είναι εκτός πραγματικότητας. Έχουμε τα περισσότερα επτάμενα αλλά και επίγεια μέσα που είχαμε από ποτέ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το 2024. Επίσης, το προσωπικό έχει ενισχυθεί πολύ, όχι μόνο στην πυροσβεστική και στους εποχικούς πυροσβέστες, αλλά και στους εθελοντές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση της κοινωνίας μας που σπέβδουν να γίνουν μέλη εθελοντικών οργανώσεων και πραγματικά συνδράμουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα, εγώ θα εστίαζα την προσοχή μου σε δύο θέματα. Πρώτον, πυρκαγιές όπως αυτή που έρχονται μέσα στον οικιστικό ιστό από το δάσος ή περικλείουν οικισμούς, πρέπει να έχουν άλλη αντιμετώπιση με πολύ μεγάλες αντιπυρικές ζώνες, διαφορετική φύτευση όταν γίνεται αναδάσωση, και ένα από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση εχθές είναι αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο, εκτός από την προστασία των περιαστικών δηλαδή περιοχών, είναι ο συντονισμός μεταξύ όλων αυτών των εμπλεκομένων. Δεν είναι μόνο η πυροσβεστική πια, είναι η πολιτική προστασία των Δήμων, είναι οι εθελοντικές οργανώσεις, είναι οι εποχικοί πυροσβέστες, είναι όλοι όσοι θέλουν και μπορούν να συνδράμουν με τα μέσα που είπα πριν ότι υπάρχουν. Αυτά τα δύο τα σημεία είναι για μένα τα κρίσιμα.
Και πάνω σε αυτά θα ήθελα να επικεντρώνω την κριτική για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι την επόμενη χρονιά. Γιατί η κλιματική αλλαγή δυστυχώς δείχνει τα δόντια της και τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει πραγματικά πολύ δραματικές καταστάσεις. Κύριε Φαραντούρη, εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση δεν το πάει καλά. Εκτιμάτε όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείτε την κριτική σας, αλλά ταυτοχρόνως σας αφήνετε και άλλα ζητούμενα να σκιάζουν αυτή την κριτική, αυτή την αντιπολιτευτική πολεμική, μήπως τελικώς δεν σας επιτρέπει να επικρατήσει το ζητούμενο της πολιτικής και όχι η ουσία της πολιτικής και όχι τελικά της παραπολιτικής? Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Ξεκινάω ευθύς αμέσως με την παρατήρηση ότι τα για προβλήματα... να σας βοηθήσω. Έκανε μια συγκεκριμένη, άφησε μια συγκεκριμένη ευθύνη ο κύριος Πέτσας. Ναι, βεβαίως και σας επιτρέπω. Τα προβλήματα και η οργάνωση και η θωράκιση αντιπυρική της χώρας δεν λύνονται με σκεθροπά πρόσωπα. Και μάλιστα ex post facto, κατόπιν εορτής. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο έργο τα τελευταία 4 χρόνια, σκυθροπή υπουργοί να προσέρχονται στα κέντρα επιχειρήσεων και να προσπαθούν να μετακυλήσουν στους πολίτες, στον κακόμαστο καιρό, στα χωράφια που δεν καθαρίστηκαν και στις αντίξωες συνθήκες, καταστρεπτικές επιπτώσεις της δικής τους ανεπάρκειας. Εάν είχε συμβεί άπαξ, θα το καταλάβαινα. Αν επαναλαμβανόταν δεύτερη φορά, θα το δικαιολογούσαμε. Αν τρίτη φορά και τέταρτη και πέμπτη φορά συμβαίνει κάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμείς επισημαίνουμε 3 πράγματα και όχι μόνο 2, όπως είπε ο κύριος Πέτσας. Δεν αναφερόμαστε μόνο στην έλλειψη πόρων που είναι δεδομένη, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, διότι δεν έχουν προχωρήσει οι προσλήψεις οι οποίες αναφέρονται στα κενά. Δεν έχουμε μονάχα έλλειψη εναέριων μέσων και αυτό δεν το επικαλείται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Φαραντούρης, ούτε κανένας ο οποίος κάνει καλόπιστη ή οποιαδήποτε κριτική, αλλά οι διεθνείς πλατφόρμες παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας την ώρα του συμβάντος. Άρα λέει ψέματα το αρχηγείο της πυροσβεστικής, κύριε Φαραντούρη. Αναφέρομαι κυρίως στην επιχειρησιακή ανικανότητα και η οποία δεν έχει να κάνει με τα σώματα ασφαλείας ούτε με το πυροσβεστικό σώμα, αλλά με την πολιτική ηγεσία που συντονίζει τα σώματα ασφαλείας και τις δυνάμεις, τις επίγειες και τις εναέριες. Όταν η πολιτική ηγεσία πάνω από το Ποκαίδια επιχαίρει και μάλιστα με σαρδόνιο ύφος ή με σκυθροπό ύφος, δεν έχει σημασία, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και ο καλύτερος κριτής δεν είναι ούτε ο Φαραντούρης ούτε η αντιπολίτευση, είναι οι πολίτες. Χθες λοιπόν, κατά την είσοδο αλλά και την αποχώρηση του Πρωθυπουργού, οι αποδοκιμασίες νομίζω είναι ανάγλυφες και αντανακλούν την απόγνωση των πολιτών στην Ανατολική Αττική. Επειδή κατάγομαι και εγώ από την Παλίνη και επειδή κινδύνευσε και εμένα το σπίτι μου βρισκόμενος σε ολιγοήμερες διακοπές, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα αισθήματα οργής αλλά και ανασφάλειας αυγατίζουν την τελευταία πενταετία. Η πολιτεία δεν έχει κατορθώσει να πείσει τους πολίτες ότι έχει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολλό δε μάλλον όταν και οι πόροι είναι πενιχροί, αλλά και φαίνεται ότι και ο συντονισμός επί του πεδίου κάθε φορά είναι ανεπαρκέστατος. Αυτά είχα να πω εγώ και αυτό δεν είναι μια διάθεση. Δεν είναι μια διάθεση. Δεν είναι μια διάθεση στήρας αντιπολιτευτικής κριτικής. Έχουμε καταθέσει πρόγραμμα και προτάσεις πώς μπορεί να οργανωθεί η αντιπυρική θωράκιση. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει περιφερειακή αποκέντρωση. Πέρυσι στη Ρόδο λέγαμε ότι δεν είχαν αναρτηθεί οι αντιπυρικοί χάρτες. Πρόπερσι ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα περιφερειακά προγράμματα. Φέτος δεν έχουμε ακόμα μια σοβαρή απάντηση και ο Πρωθυπουργός θες επιχείρησε να μετακυλήσει σε εσάς, στους ακροατές, στους τηλεθεατές, σε όλους εμάς την ευθύνη για την ανεπάρκεια, λέγοντας ότι φταίνε τα χωράφια που δεν καθαρίστηκαν. Μας στέκουν αυτά στη λογική, αγαπητοί φίλοι. Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη. Ξέρετε, οργίζομαι, διότι κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται και μιλάνε, λες και πρόκειται για κυβέρνηση ορισμένων μηνών, το πολύ ενός χρόνου. Μα κυβερνάνε χρόνια. Ποιος θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί για την αντιπυρική περίοδο? Κάποιος άλλος?
κάποια άλλη κυβέρνηση. Δεν έχουμε άλλη, αυτή έχουμε. Και την έχουμε χρόνια. Και κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μάλιστα, είναι ακόμα πιο προκλητικό όταν τον Απρίλιο πανηγύριζε ότι θα είμαστε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα είμαστε οι πιο έτοιμοι από ποτέ, χάρη στο πρόγραμμα Αιγής. Το οποίο όμως τότε, όταν του λέγαμε ότι ξέρετε το Αιγής, τα πυροσβεστικά μέσα, τα οποία υποτίθεται ότι θα πάρει, θα έρθουν το γρηγορότερο το 2025 και τα εναέρια μέσα όπως τα Καναντέρ το 2028 στο καλό σενάριο, στο πιο δυσίωνο το 2030, μας έλεγε λαϊκιστές. Επομένως, δεν έγινε τίποτα για να προετοιμαστεί η χώρα για την αντιπυρική περίοδο, τη στιγμή μάλιστα που όλοι συνηγορούσαν ότι θα είναι το πιο δύσκολο καλοκαίρι το οποίο έχουμε περάσει. Για άλλη μια χρονιά, και κάηκαν αστικές περιοχές και δει πρωτεύουσα. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει? Θα μπορούσαμε να έχουμε ξεχρονίσει το δόγμα δασοπυρέσβεσης, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Ξέρετε, στην εποχή της κλιματικής κρίσης, πράγματι, αν μια πυρκαγιά ξεφύγει, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Τι θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε κάνει? Να έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Σε όλη την Ευρώπη, τα 2/3 της δασοπυρόσβεσης, πρόκειται, μάλλον της πυροπροστασίας, απευθύνονται στην πρόληψη. Αυτή τη στιγμή, εμείς δεν έχουμε ούτε το ενδεύτερο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει? Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο έλεγχο στα προγράμματα αντινήρων, δηλαδή στα προγράμματα καθαρισμού δασών, τα οποία ακόμα και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι τρομακτικό ότι Αύγουστο μήνα, τέλη Αυγούστου, σε πολλές περιοχές τα αντινήρων δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και πάρα πολλά συνέχιζαν να τρέχουν μέσα στον Αύγουστο και μέσα στον Ιούλιο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει? Θα μπορούσαμε να έχουμε στελεχώσει τις αποψηλωμένες δασικές υπηρεσίες, τις οποίες δεν ανέφερε ο κ. Πέτσας στη συνεργασία. Ξέρετε, η πυροσβεστική καλός ή κακός δεν έχει εικόνα των δασών. Χρειάζεται μια αναβαθμισμένη συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι ήδη αποψηλωμένες. Για να τελειώνουμε. Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα, η πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές στη χώρα μας, έχει ονοματεπώνυμο σε ό,τι καλό έχει γίνει. Το ονοματεπώνυμο είναι Νίκος Ανδρουλάκης και Rescue You. Δυστυχώς στη χώρα μας από αυτή την κυβέρνηση δεν έγινε τίποτα. Τι έγινε? Έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και κάτι ακόμα, εάν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή μιλήσαμε για τα μέτρα τα οποία υποτίθεται θα πάρει η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους, πλέον αυτά τα μέτρα οι πολίτες τα ακούνε βερεσέ. Γιατί ακόμα από κάθε προηγούμενη καταστροφή περιμένουν αποζημιώσεις. Ακόμα και εδώ, στον τόπο μου, τη Σιτία, οι πολίτες περιμένουν αποζημιώσεις από τις πλημμύρες. Από τις πλημμύρες προ 2-3 ετών. Επομένως, δεν πρόκειται λοιπόν για μέτρα στήριξης. Τα ακούει βερεσέ ο κόσμος. Το θέμα είναι αν τα μέτρα αυτά θα δοθούν και θα υλοποιηθούν. Και εκεί η κυβέρνηση περνάει πολύ κάτω από τη βάση. Περνάτε κάτω από τη βάση, κύριε Πέτσα? Να κάνω δύο σχόλια. Σέβομαι ότι οι συνάδελφοι είναι συνδεδεμένοι με Skype. Δεν μπορούμε να διακόψουμε, γιατί δεν θα γίνεται κατανοητό τι λέμε. Πρώτον, και την Κυριακή το βράδυ, και την Δευτέρα το μεσημέρι, και την Τρίτη το πρωί, όπου ήταν άνθρωποι στο πεδίο, ξέρουν πόσα μέσα επιχειρούσαν. Δεν μπορεί να αμφισβητούμε την επίσημη ενημέρωση πυροσβεστικής. Εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Φαραντούρη, και την Δευτέρα που ήμουνα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και στην περιοχή του Διονύσου και στην περιοχή της Σταμάτας, αλλά και την νύχτα και τα ξημερώματα στη λίμνη του Μαραθώνα και στη Νέα Μάκρη, τα πτυτικά μέσα ήταν εκεί να τα δουν όλοι όσοι θέλουν πραγματικά να δουν την πραγματικότητα. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που είπαμε πριν. Και δέχομαι αυτό που λέει ο κ. Χαρχημάκης περί πρόληψης. Γι' αυτό είπα πριν για τους καθαρισμούς και τη χρήση των κονδυλίων του αντινέρου, που φυσικά έχει κομβικό ρόλο να παίξει το δασαρχείο και παίζει τέτοιο ρόλο. Πότε στο παρελθόν είχαμε καθαρίσει τα δάση μας εδώ και δεκαετίες? Ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν διατεθεί τα δύο τελευταία χρόνια πάνω από 200 εκατομμύρια μέσω του προγράμματος Αντινέρου για καθαρισμούς δασών, που σημαίνει να φύγει η βιομάζα που είναι φθαρμένη, να γίνουν καθαρισμοί των αντιπυρικών ζωνών, των αγροτικών, των δασικών δρόμων. Όλα αυτά δεν είχαν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα ξεκινούν και θα φτάσουν περίπου στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Για δε το Rescue U που αναφέρθηκε πριν. Καταλαβαίνω ότι είναι θεμητό για τον κύριο Ανδρουλάκη να πάρει κάποιους πόντους ως ευρωβουλευτής ότι κάτι έκανε, αλλά θέλω να πω σε όσους μας ακούνε ότι όλη η πρωτοβουλία για να αρχίσει ξανά η παραγωγή αεροσκαφών όπως τον Καναντέρ από την εταιρεία Bombardier οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μαζί με κάποιους άλλους ηγέτες έβαλαν την υπογραφή τους ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός παραγγελιών για να ξεκινήσει η παραγωγή για να έχουμε το 2027 νέα αεροσκάφη. Αλλά μέχρι τότε όμως παίρνουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται για τα επτάμενα μέτρα μέσα. Παραπέμπω στις ανακοινώσεις και της περσινής αντιπυρικής
περίοδου και της προπέρσινης και όλων των τελευταίων ετών για να δείτε ότι πράγματι φέτος έχουμε τα περισσότερα επτάμενα μέσα. Άρα τι χρειάζεται. Χρειάζεται προστασία των περιαστικών δασών με τον τρόπο που είπαμε πριν και καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων. Αυτά τα δύο είναι ζητούμενο και χρειάζεται κάθε χρόνο να τα βελτιώνουμε. Yeah. Δεν είναι πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης οι πυρκαγιές. Είναι πεδίο συνεργασίας γιατί όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό. Να σώσουμε ζωές, περιουσίες και φυσικά το περιβάλλον μας. Πάντως, κύριε Πέτσα, η κριτική που σας ασκείτε είναι ότι επειδή δεν είναι όλα καλώς καμωμένα στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι επειδή ακριβώς δεν τα πήγατε καλά, επιχειρείτε και χρησιμοποιείτε, όπως σας κατηγορούν τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπερισπασμό την υπόθεση του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά, αλλά και την υπόθεση με την πισίνα του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ σας είπα και πριν, δεν θέλω να μπω σε αυτή την συζήτηση. Πραγματικά θεωρώ ότι κατεβάζει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης το να συζητάμε για αυτά. Δεν αρμόζουν σε κανένα αιρετό οι φράσεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Παπάς και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες. Από εκεί πέρα το κόμμα του ας κάνει αυτό που νομίζει. Όσον αφορά αυτό που μου λέτε για τον κύριο Κασελάκη, θα ήθελα πραγματικά να μην ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε με fake, όπως λένε κάποιοι, υιοθεσία σκύλου, με το βόθρο που έγινε πισίνα, με τα ζητήματα του γάμου του. Δεν νομίζω ότι είναι θέματα αυτά να συζητάμε. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε που αφορούν τους πολίτες. Η πυρκαγιές είναι από αυτό και η κλιματική κρίση. Φυσικά είναι η ακρίβεια, είναι η ασφάλεια, είναι τα εξωτερικά θέματα. Όταν έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας, εγώ με αυτά θα ήθελα να συζητάω. Κύριε Φαραντόρη. Πλήνθη κέραμη, ατάκτος ερημένη. Ας επιστρέψουμε λιγάκι στις πυρκαγιές και ας επισημάνω το εξής, ότι επαναλαμβανόμενα φιάσκο δεν συνιστούν μία ολιγορία ή μία συγκυριακή αποτυχία. Συνιστούν μία κραυγαλαία αποτυχία οργάνωσης της επιχειρησιακής θωράκισης της χώρας. Και ο καλύτερος κριτής. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για φιάσκο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για φιάσκο. Για θέματα πυρκαγιών. Και για θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι η ίδια η κοινωνία, αγαπητοί φίλοι. Εγώ δεν θέλω να επανέρχομαι στο παρελθόν, κύριε Φαραντούρη, αλλά μιλάτε εσείς τώρα για φιάσκο. Μιλάτε για φιάσκο εσείς για θέματα πολιτικής προστασίας. Ούτε η δουλειά του κυρίου Πέτσα, ούτε η δουλειά του κυρίου Φαραντούρη είναι να μετράει με το δάχτυλο στον αέρα πόσα ελικόπτερα είναι πάνω από την περιοχή του. Μα εσείς τα επικαλεστήκατε ότι δεν πετούσαν. Αυτό είναι η δουλειά των διεθνών εναέριων φόρα παρατηρητών ψηφιακών πλατφορμών που επισημάνουν πόσα εναέρια μέσα ήταν στον αέρα με αντικειμενικό τρόπο. Αμφισβητώ την ικανότητά σας, κύριε Πέτσα, να με ακούσετε δύο λεπτά και χωρίς να με διακόπτετε. Δεν πετάγανε 20 εναέρια μέσα την ώρα που λέει η πυροσβεστική ότι πετάγανε. Αυτό σας ρωτάω. Αμφισβητώ την υπομονή σας. Αφήστε τα υπόλοιπα. Αμφισβητώ την υπομονή σας να με ακούσετε 5 λεπτάκια για πράγματα που αφορούν όλη την κοινωνία. Όταν λοιπόν επί 5 συνεχή χρόνια βλέπουμε μια παταγώδη αποτυχία της πολιτείας επιτέλους, όχι της πυροσβεστικής, όχι των μέσων ασφαλείας, όχι των σωμάτων ασφαλείας, όχι των πυροσβεστών μας, της πολιτείας να συντονίσει τα σώματα ασφαλείας και τα επίγεια και τα εναέρια μέσα κατάσβεσης, τα οποία επικαλείστε, τότε σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να πάνε σπίτι τους. Όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται και μετακυλεί στους πολίτες μετά από τέτοιες καταστροφές, επιτέλους μέσα στην πρωτεύουσα μιας ευρωπαϊκής χώρας το 2024, στους πολίτες, τότε αυτό είναι πρόκληση εκτός από φιάσκο. Διότι μπορεί να συμβεί το κακό, μπορεί να καταλάβω την ανεπάρκεια, μπορεί να καταλάβω την ολιγορία, δεν μπορώ όμως να καταλάβω και να δεχθώ τον εμπεχμό. Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη. Χαίρετε. Άκουσα τον κύριο Πέτσα να λέει ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν γίνει καθαρισμοί δασών. Μα τα τελευταία 6 από τα 10 είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι μας λέει, ότι επί 6 χρόνια, επί 6 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτό είναι παραδοχή ενοχής. Δεν έχουμε κάνει, το 22, το 21 έχουν ξεκινήσει. Τρομακτική. Και σε ό,τι αφορά τα αντινήρω, δεν μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση για τα αντινήρω ως μεγάλη μεταρρύθμιση. Καθώς είναι μια καλή ευρωπαϊκή πρακτική την οποία μιμείται. Μια καλή ευρωπαϊκή πρακτική την οποία μιμείται και δεν έχει καταφέρει να φέρει εις πέρας στη στιγμή που όλοι γνωρίζαμε ότι θα είναι το πιο δύσκολο καλοκαίρι. Που δεν έχει γίνει επί δεκαετίες. Δεν είχε γίνει επί δεκαετίες. Αυτά όμως ποσό ενδιαφέρουν τους πολίτες. Κύριε Πέτσα,
Ακόμα και αυτό λοιπόν το κάνετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Όρβιλος, όπου στις Σέρες, όπου και έκαιγε η φωτιά για πάνω από 20 μέρες και ο λόγος με τον οποίο δεν έχει καθαριστεί το δάσος από νάρκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως, αφήστε την αυτή την καραμέλα. Πάμε όμως παρακάτω. Σε ό,τι αφορά, γιατί όσο αφορά τους πολίτες και τους πυροσβέστες και τα σώματα ασφαλείας, τα οποία δίνουν τη μάχη κάθε φορά με τη φωτιά. Τα σώματα ασφαλείας, τα οποία στην καρδιά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με καταγγελίες των εποχιακών πυροσβεστών, αφήσετε χωρίς νερό, αν είναι ποτέ δυνατόν, τη στιγμή της μάχης. Χωρίς νερό να πιούνε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα προφανώς πρέπει να είναι μια ημέρα πολιτικής συνεργασίας ό,τι αφορά την πολιτική προστασία της χώρας. Διότι αν είναι η κυβέρνηση να λέει ότι θα γίνεται κάθε χρονιά καλύτερη και κάποια στιγμή θα τα καταφέρει, αν είναι να γίνει καλύτερη όταν έχει καεί κάθε κλαράκι της χώρας, ζήτω που καήκαμε κυριολεκτικά. Πρέπει να αλλάξει το δόγμα τώρα. Δεν μου φτάνει το να. Δεν είμαστε στο δημοτικό να λέμε καλή προσπάθεια. Κυβερνάτε τη χώρα. Και έχετε τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Δεν γίνεται κάτι την επόμενη φορά. Κύριε Φαραντούρη. Ένα μικρό σχόλιο. Ναι, για να το κάνετε ολοκληρωμένα, να προσθέσω και ένα. Θα συμφωνήσω με τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Καχρημάκη, ότι κάλλιο το προλαμβάνει ή θεραπεύει. Φαίνεται ότι στην πρόληψη υπάρχει τεράστια απουσία πρωτοβουλειών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με την επάνωδό μου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα και ως μέλος της Επιτροπής Ένβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το περιβάλλον, θα αναλυθούν πρωτοβουλίες για συγκεκριμένα ζητήματα αποζημιώσεων, όπως επίσης και για διακριτική, διαφορετική μεταχείριση των χωρών του Νότου της χώρας μας σε σχέση με μια σειρά πολιτικές, όπως η κοινή αγροτική κύριε πολιτική, όπως η περιφερειακή κύριε Φαραντούρη, συνοχή. Καταγράφει και αυτό. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν. Ωραία. Και όχι εκ των υστέρων σκυθρόπα και θα τις καταγράψουμε. Και μετακύληση της ευθύνης θα μας δώσετε, στους πολίτες. Κύριε Φαραντούρη, με ακούτε, θα μας δώσετε και ένα. Παρακαλώ. Και μια τοποθέτησή σας θέλουμε με αφορμή την χθεσινή δήλωση της κυρίας Λάλη. Πηγαίνω λίγο στο εσωκομματικό πεδίο, το οποίο όμως έχει πολιτική ουσία, δεν είναι παραπολιτική. Της κυρίας Λάλη, η οποία με δήλωσή της στο D News υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα της εάν φτάσει η σειρά της και μάλιστα πρόσθεσε ότι δέχεται και απειλές προκειμένου να το πράξει αυτό. Ναι. Τι να σχολιάσω από τη δήλωση ενός τρίτου προσώπου. Εγώ μένω στα θέματα της πολιτικής ουσίας και επικαιρότητας και η αντιπολίτευσή μας εντός και εκτός Βουλής θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή με προτάσεις ουσίας. Με τον κύριο Κασελάκη εντός Βουλής ή εκτός Βουλής. Όχι, γιατί... Με τον κύριο Κασελάκη εντός Βουλής ή εκτός Βουλής. Γιατί... Με συγχωρείτε, ρωτάτε εμένα. Εγώ δεν έχω θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Θα ήταν προφανώς ευχής έργων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντός Βουλής να συνεχίσει την κριτική και τις προτάσεις όπως κάνει εκτός Βουλής. Αλλά αυτό είναι θέμα μια σειράς παραγόντων που εκφεύγουν και της δικής μου και άλλων, αν θέλετε, δυνατοτήτων. Τι θα κάνει ο καθένας που είναι στη σειρά στο ψηφοδέλτιο, επαφείται στη συνείδησή του, καθώς όπως γνωρίζετε οι ευρωβουλευτές εκλέγονται για τη συνείδηση και το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι προφανώς οι έδρες στο Ευρωπαϊκό, στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας ανήκουν στο κόμμα με το οποίο εν πάση περιπτώσει εξελέγησαν είτε στο επικρατείας είτε στις περιφέρειες οι άνθρωποι που τιμήθηκαν με την ψήφο του ελληνικού λαού και ονόητο. Τι να σας σχολιάσω εγώ παρακάτω. Πάμε να εστιάσουμε στα θέματα της ουσίας και να μην χάνουμε την ουσία με τη διαδικασία, παρακαλώ. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο? Να είστε καλά. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο πέρα από αυτό που είπαμε, αλλά βλέπω ότι προσπαθεί η συζήτηση να επικεντρωθεί σε ζητήματα τα οποία δεν είναι αυτά που αναδεικνύει ούτε ο ίδιος ο πολίτης που μας ακούει τώρα. Ο πολίτης θέλει μεγαλύτερη ασφάλεια, θέλει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και όχι μικροπολιτική αντιπαράθεση πάνω στις φωτιές. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους.